Περίπου 30.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Κυριακή έξω από τα ναυπηγεία του Γκντάνσκ στην Πολωνία για να δείξουν την υποστήριξή τους στον Λεχ Βαλέσα. Ο Πολωνός πρώην πρόεδρος και πρώην ηγέτης του κινήματος της αλληλεγγύης κατηγορείται ότι συνεργαζόταν με τις μυστικές υπηρεσίες του καθεστώτος στις αρχές της δεκαετίας του 70. Ο 72χρονος σήμερα Βαλέσα αρνείται τις κατηγορίες. Η σύζυγός του Ντανούτα διαβεβαίωσε το πλήθος στο Γκντάνσκ ότι ο Λεχ Βαλέσα ουδέποτε έβλαψε οποιονδήποτε ή εισέπραξε χρήματα. Οι υποστηρικτές του Βαλέσα είναι εξοργισμένοι με τη συντηρητική κυβέρνηση, την οποία κατηγορούν ότι επιχειρεί να αμαυρώσει την παρακαταθήκη του. Η διαδήλωση στο Γκντάνσκ πραγματοποιήθηκε 24 ώρες έπειτα από πορεία διαμαρτυρία στη Βαρσοβία, όπου δεκάδες χιλιάδες πολίτες φώναξαν συνθήματα υπέρ του Βαλέσα και κατά της κυβέρνησης Σίτλο.